Να καλησπερίσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε στο Λίπερο. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος για εσάς και για όλους τους ακροατές μας. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Δεν σας ρωτώ αν πήγατε κάπου. Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη ήσταν. Και να ήθελα να πάω. Και δεν μπορούσα, αλλά και δεν θα. Αυτές τις μέρες πραγματικά ήταν σημαντικό να μείνουμε όλοι σπίτι και να είμαστε γεροί του χρόνου να καταφέρουμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε να κάνουμε. Θα πηγαίνατε κάπου καλώς εικόνα των πραγμάτων? Έχετε κάποια έτσι συνήθεια το Πάσχα ή στη Θεσσαλονίκη? Έχω ένα ωραιότατο συγχαστήριο, στην ορεινή Χαλκιδική. Α, τέλεια. Του χρόνου, όπως είπατε, γεροί να είμαστε. Δήμαρχε, υπάρχει η αίσθηση τις τελευταίες μέρες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία των Θεσσαλονικιών έχει καταλάβει και τα μέτρα και πειθαρχεί και νομίζω είναι ευχάριστη έκπληξη. Γιατί πήγε να δημιουργηθεί έτσι μια εντύπωση ότι ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης τα γράφει όλα, δεν υπολογίζει τίποτα, γεμίζει την παραλία. Αλλά η πραγματικότητα νομίζω ήταν διαφορετική όλες αυτές τις μέρες. Και τις μέρες του Πάσχα που τις λέγαμε όλοι θα ήταν δύσκολη η περίοδος και νωρίτερα και τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη εντύπωση για την κατάσταση στην πόλη μας τουλάχιστον. Έχω ακριβώς την ίδια εικόνα που έχετε κι εσείς. Παρότι θεωρούμαστε ένας λαός που δεν είμαστε πολύ πειθαρχημένος, νομίζω ότι συνταχθήκαμε όλοι, πραγματικά όλοι, ίσως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και στη χώρα μας, αλλά ακόμα περισσότερο στην πόλη μας. Και κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουμε όλοι, για να δείξουμε από τη μια πλευρά ότι όταν υπάρχει κάποιος στόχος, όταν υπάρχει η συγκεκριμένη προοπτική να νικήσουμε κάτι το οποίο έχουμε απέναντί μας, φερθήκαμε όλοι με μεγάλη ωριμότητα και τα αποτελέσματα φαίνονται. Είναι εμφανή το ότι η Ελλάδα βρίσκεται, δεν ξέρω, στην 58η θέση από την πλευρά των κρουσμάτων, των απολειών. Βρισκόμαστε σε πολύ ψηλή θέση και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Από εκεί και μετά, βέβαια, καμιά φορά, ξέρετε, ο ρόλος της ηγεσίας, ακόμα και η δική μου του Δημάρχου, καμιά φορά είναι και λίγο δύσκολη. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη Νέα Παραλία για κάποιες ώρες. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα κημητήρια. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που προφανώς δεν θέλαμε να τις πάρουμε. Προφανώς υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδιανόητο να τις λάβουμε. Αλλά όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος, προφανώς θα το κάνουμε, όχι μόνο για να προστατεύσουμε κάποιους, αλλά από την άλλη πλευρά να δείξουμε και σε όλους αυτούς που πειθαρχούν, που κάθονται σπίτια τους, που μένουν στο σπίτι τους, που στερούνται τους συγγενείς τους, τους φίλους, τους αγαπημένους τους, ότι το κάνουν όλοι. Άρα αυτό ήταν και ο σκοπός για όποιο περιοριστικό μέτρο υπήρχε, δεν νομίζω από τον Πρωθυπουργό, από τον Νίκο Χαρδαλιά, μέχρι τον τελευταίο δημοτικό αστυνόμο και αστυνομικό, δεν νομίζω ότι κανένας θα είχε διάθεση να πάρει περιοριστικά μέτρα, πόσο μάλλον σε όμορφα σημεία της πόλης μας, πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο της άνοιξης που ανεβαίνει η θερμοκρασία, που η πόλη μας, η χώρα μας αποκτά όλη αυτή την ομορφιά της άνοιξης. Αλλά γεροί να είμαστε και πολύ σύντομα ελπίζω να τα επανακτήσουμε και να τα χαρούμε όπως πρέπει. Υπήρξαν προβλήματα που σας ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα, ζητήματα στην πόλη? Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην πόλη, γιατί ξέρετε υπήρχαν ανάγκες, υπήρχε το πρόβλημα της βοήθειας στο σπίτι, γιατί λέγαμε στους συνανθρώπους μας, ειδικά στις πιο ευπαθείς ομάδες, στην τρίτη ηλικία μείνετε σπίτι, αλλά κάπως έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Υπήρχε ανάγκη για την χορήγηση συσιτίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν εκεί, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν εκεί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προετοιμάζει και διανέμει κατοίκων, παρακαλώ, γύρω στα 1.400 συσίτια κάθε μέρα. Σημειώστε το αυτό, είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός και με τον τρόπο που γίνεται και με τον τρόπο που παραδίδεται στους δικαιούχους του, είναι κάτι πολύ σημαντικό, παράλληλα με το ότι ο Δήμος έπρεπε να λειτουργεί. Η πόλη να είναι καθαρή. Και εγώ προσωπικά από την πρώτη μέρα, από το πρώτο κρούσμα που αν θυμάστε είχε εμφανιστεί εδώ στο Δημαρχείο, στην Έρωση Δημοτικού Συμβουλίου, είπα ότι θα δουλέψουμε όλοι σκληρά, τηρώντας βέβαια τους κανόνες αυτούς που πρέπει, της ασφάλειας. Αλλά δεν θα μείνει η Θεσσαλονίκη πίσω σε τίποτα και δεν θα νιώσει ο Θεσσαλονικιός απροστάτευτος. Εκεί είναι ο Δημαρχός του, εκεί είναι η διοίκησή του, εκεί είναι όλοι πάλι του Δήμου και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους, στην καθαριότητα,
στα μαγειρία, η δημοτική αστυνομία, οι εθελοντές, εκατοντάδες εθελοντές που δούλεψαν, μέχρι και ψυχίατροι, ψυχολόγοι ήταν κοντά στα τηλέφωνα για να βοηθήσουν, για να δώσουν την όποια βοήθεια χρειαζόταν για τους ανθρώπους μας. Δήμαρχε, έγινε πολλής λόγος και αυτό ήταν και νομίζω κάτι που έπρεπε όλοι στο επίκεντρο της επικαιρότητας πανελλαδικά για τη νέα παραλία, για το κλείσιμο της παραλίας εκεί, και τώρα είδαμε και κάποια δημοσιεύματα ότι θα επεκταθεί το μέτρο για λίγες μέρες ακόμη. Πάντως νομίζω ότι στην αρχή υπήρχε έτσι μια αναταραχή, ένας εκνευρισμός, αλλά μετά νομίζω ότι οι πολίτες και οι δημότες προδέχτηκαν κανονικά έτσι και πήγε καλά και πάει καλά. Θα επεκταθεί με κάποια σχετική χαλάρωση, όπως σήμερα ισχύει νέο ωράριο, δηλαδή η απαγόρευση είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, επαναλαμβάνω, η απαγόρευση είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ για τις καθημερινές, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή, και η απαγόρευση πάλι για το Σαββατοκύριακο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Θεωρώ ότι όλες τις υπόλοιπες ώρες μπορεί κάποιος και τη γυμναστική του να κάνει και το κατοικίδιό του να βγάλει, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, δεν είναι χώρος περιπάτου. Μπορώ να καταλάβω και εγώ την ένταση, την πίεση που έχει ο κάθε Θεσσαλονικιός, αλλά η νέα παραλία, αυτό το κόσμο που έχουμε, δεν είναι χώρος περιπάτου. Είναι δύσκολες οι ώρες, είμαστε προς το τέλος αυτής της προσπάθειας, αλλά ξέρετε, το κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Οπότε ας διαφυλάξουμε αυτό το μέτρο, αυτή την προστασία μέχρι τις 27 του μηνός, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα μάλλον, αυτή που μας έρχεται. Οπότε θα έχουμε συνολικές, αν θέλετε, ελαφρύνσεις στην κυκλοφορία μας, στην οικονομία μας, στην καθημερινή μας ζωή. Πάντως είχαμε σήμερα, Δήμαρχε, μια δυσάρεστη είδηση για άνθρωπο 35 ετών που κατέληξε στον Άγιο Δημήτριο. Μας χάλασε λίγο έτσι την καλή διάθεση, διαβάζοντας για μείωση των κρουσμάτων, μείωση των θανάτων γενικότερα και εν όψη των ανακοινώσεων για τη χαλάρωση των μέτρων. Υπάρχουν 69 συνάνθρωποι μας διασωληνωμένοι, δίνουν μια μεγάλη μάχη, να ευχηθούμε όλοι ό,τι καλύτερο για αυτούς, να προσευχηθούμε για αυτούς, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπετε πόσο κοντά είναι η σωτηρία από τον όλεθρο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μέχρι να μηδενιστούν όλα αυτά. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Δεν αφορά κάποιον άλλον, ξέρετε αυτό. Και αυτό το κρούσμα ακριβώς, μάλλον αυτή η μοιραία κατάληξη, αυτό ήρθε να μας δείξει ότι ακόμα και ένας 35χρονος, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, δεν θέλω να κάνω το γιατρό, δεν έχω γνώση του θέματος, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε πόσο κοντά μπορεί να είναι το κακό για τον καθένα από εμάς. Κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε ότι όντως αυτό που λέγεται από πολλούς, ότι η Ελλάδα πρόλαβε και λειτουργήσε με τον τρόπο που έπρεπε να λειτουργήσει, και αυτό το αποτέλεσμα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, συγκρίνοντας με άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Αγγλία, η Γερμανία, πολύ πιο οργανωμένες γενικότερα χώρες, οι οποίες όμως στον πολύ μεγάλο κίνδυνο σε σχέση με την Ελλάδα έδειξαν ότι δεν είχαν τελικά τόσο μεγάλη οργάνωση και τέτοια αποφασιστικότητα στο να πάρουν μέτρα και να περιορίσουν το κακό μέσα στις χώρες τους. Και τελικά πειθαρχία. Μας κατηγορούν ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε απειθαρχοί, μας κατηγορούν ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά τελικά βλέπετε, όταν έχουμε ένα κοινό σκοπό, μια χαρά τα καταφέρνουμε και βγαίνουμε και πρωταθλητές. Για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα αθλητικό όρο. Και τώρα πολλοί μας μνημονεύουμε, εμείς που ήμασταν τα μαύρα πρόβατα, τα κακά παιδιά της Ευρώπης, τελικά είμαστε παραδείγματα προς μίμηση, γιατί ακριβώς από την πρώτη μέρα πάρθηκε μια απόφαση, η σωστή απόφαση, και συνταχθήκαμε όλοι. Δηλαδή οι ελάχιστες φωνές, αν υπήρχαν και αυτές, δεν στάθηκαν ικανές στο να δημιουργήσουν την παραμικρή αμφιβολία στον καθένα ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Πειθαρχήσαμε όλοι και να τα αποτελέσματα. Δηλαδή έρχονται τα καλά αποτελέσματα από τη στιγμή που όλοι πειθαρχούμε. Και εκείνο που είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από τα 10 χρόνια που ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ, το εθνικό σύστημα υγείας μας δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε σκεφτείτε, αν είχαμε εμείς αυτές τις εικόνες που είδαμε, τις τραγικές που ακόμα βλέπουμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, ακόμα και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και σε χώρες, ξέρετε, που με τον ίδιο περίπου πληθυσμό με την Ελλάδα, όπως το Βέλγιο, που είχαμε χιλιάδες και νεκρούς και κρούσματα άσχημα, που είδαμε τραγικές εικόνες, η χώρα μας ίσως δεν μπορούσε να τις αντέξει, και παρόλα αυτά καταφέραμε, και εκεί βέβαια είδαμε και το μεγαλείο και των Ελλήνων, όχι μόνο στην πειθαρχία που είπα προηγουμένως, αλλά και στην εθελοντική προσφορά.
για πότε μαζεύτηκαν, αναπνευστήρες, μάσκες, στολές. Ήταν κάτι πραγματικά σημαντικό το ότι ενώ μας βρήκε σε μια κατάσταση απροετοίμαστους, πολύ γρήγορα τα καταφέραμε όχι μόνο στην πρόληψη, που σε μεγάλο βαθμό ίσχυσε, αλλά και στο ότι σήμερα είμαστε πολύ περισσότερο κατοχυρωμένοι, πολύ περισσότερο έτοιμοι για ένα πιθανό δεύτερο κύμα που ελπίζουμε όλοι, ελπίζω και εγώ, εύχομαι, προσεύχομαι να μην συμβεί ποτέ, να μην έρθει ποτέ. Δήμαρχε, έχει πέσει στο τραπέζι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την λειτουργία της, όπως για παράδειγμα του τουρισμού, ή είναι κάτι που εκταφείς απ' έξω και όλο το βάρος πέφτει στο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα? Εμένα από την πρώτη στιγμή αυτό το πράγμα προβληματίζει, αυτή η σκέψη για το ποιο θα είναι η επόμενη μέρα και για τον τουρισμό και για την οικονομία και για τη λειτουργία της πόλης, γιατί πραγματικά η οικονομία βρίσκεται στην κατάψυξη αυτή τη στιγμή. Εγώ κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχω εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, με τον Γιώργη Τζικώστα, με τους συναδέλφους δημάρχους, με την κυβέρνηση, για το πώς πρέπει να τρέξουμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να τρέξουμε τους ή άλλους. Τα έργα που κάνουμε, να προχωράμε τις δημοπρατήσεις, δεν μείναμε πίσω σε αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν, ούτως ώστε να υπάρχει οικονομία την επόμενη μέρα. Δηλαδή πρέπει, ξέρετε, να απορροφηθούν λεφτά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να ξοδέψουμε τα χρήματα που έχουμε για τα έργα και για να δώσουμε δουλειά στον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά, τα οποία από τη δικιά μας την πλευρά, ξέρετε, δεν είμαι ούτε ο οικονομολόγος, ούτε είμαι υπουργός οικονομικών ή ανάπτυξης να σας πω τι θα κάνουμε σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο οικονομίας. Και μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι από την πλευρά του Δήμου, ό,τι ήταν να γίνει στο 2020, παλεύουμε να συμβεί ούτως ώστε να προσφέρουμε και τις θέσεις εργασίας και την ατμόσφαιρα εκείνη, ούτως ώστε να μην πάει πολύ πίσω. Και κυρίως να έχουμε τις ίδιες υπηρεσίες που είχαμε σαν πόλη. Τώρα από εκεί και μετά, ξέρετε, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Ποια καταστήματα που κλείσαν θα ξανανοίξουν, με ποιους όρους, με ποιες συνθήκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αλλά ας μην ψημιρούμε, ας πούμε ότι καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πόλεμο, κερδίζουμε ένα πόλεμο, θα τα καταφέρουμε και την επόμενη μέρα. Ναι, σας το ρωτώ γιατί θεωρητικά και πρακτικά η Ελλάδα ίσως αποτελέσει προορισμό για όσους ξεκινήσουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο να κάνουν τουρισμό, γιατί είναι μια χώρα που, εντάξει, έχει λίγα κρούσματα και πολλοί θα την προτιμήσουν. Στηρίζεται στον τουρισμό. Εμείς, ξέρετε, μπορεί να είμαστε καθαροί σε λίγες μέρες, ώστε να είμαστε και πεντακάθαροι. Το θέμα είναι το εισαγόμενο κομμάτι, καταλάβατε. Ούτως ή άλλως και στη χώρα μας εισαγόμενος ήρθε ο ιός, δεν ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε εδώ πέρα. Φυστά. Άρα θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ωραία. Ας αφήσουμε λίγο τον ιό. Η μέρα γενεθλίων η χθεσινή, μάλλον και η χθεσινή, γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία αν είναι 12 τα γενέθλια όπως ορίζει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ως ημέρα γιορτής, αν είναι 20, νομίζω ότι εντάξει. Έχει και άλλα θέματα. Μας είχε προβληματίσει ένα θέμα αυτό, αλλά κάποια στιγμή λύσουμε είχαμε καταλήξει ότι 20 Απριλίου είναι αυτή η μέρα. Νομίζω είναι η μέρα που το πρωτοδικείο είχε βγάλει την απόφαση, κάτι τέτοιο, ότι, ναι, κάπως έτσι, και όχι η μέρα που υπογράψανε τα πρώτα μέλη το καταστατικό. Εντάξει, αυτό έχει ένα συμβολισμό, ας πούμε ότι είναι 20 Απριλίου. Εντάξει, προέρχεστε από μια οικογένεια με πολύ ασπρόμαυρο παρελθόν και λόγω του πατέρα σας και εσείς ήσαν και μέλος του ερασιτέχνη. Γενικότερα είστε κοντά στον ΠΑΟΚ. Στείλετε μια επιστολή που νομίζω το ενδιαφέρον είναι για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στον κόσμο. Μικρότερη βέβαια το τελευταίο διάστημα λόγω του κορονοϊού και είναι λογικό. Αλλά το νέο γήπεδο είναι στο μυαλό όλων των φίλων του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, της διοίκησης. Είναι ένα έργο που ίσως αλλάξει και την ιστορία του ΠΑΟΚ προς το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για ένα έργο τεράστιο, τιτάνιο θα έλεγα, να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο. Να πω ότι αντίστοιχη επιστολή είχα στείλει και την 25η Μαρτίου που ήταν η γενέθλιος ημέρα του Αθλητικού Συλλόγου Άρη. Το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, 29 Νοεμβρίου είναι η γενέθλιος για το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή, που είναι και η πιο παλιά ομάδα της πόλης μας. Ξέρετε, και Ηρακλής και Άρης και ΠΑΟΚ έχουν έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με την Αθήνα που αλλού έχει έδρα, σε άλλο Δήμο η ΑΕΚ, άλλο η Παναθηναϊκός, άλλο Ολυμπιακός. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε τυχεροί, είμαι και εγώ τυχερός, να έχουν την έδρα τους και τα τρία ιστορικά σωματεία της πόλης μας, μαζί με πολλά άλλα.
Αλλά σε αυτό που είπατε, πραγματικά οι υποδομές, αυτό που έγραψε και στην επιστολή μου, οι υποδομές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία ενός σωματείου, αλλά και για την ίδια την πόλη. Και επειδή η Τούμπα έχει κλείσει νομίζω τον κύκλο της, το 1959 ήταν τα πρώτα γένεια, βέβαια εντάξει δεν είχε ολοκληρωθεί το γήπεδο της Τούμπας όπως είναι σήμερα από το 1959, δεκαετία του 60 ολοκληρώθηκε, ο πατέρας μου ήταν ένας από αυτούς τότε νεαρός σχετικά μηχανικός, είχε μελετήσει ένα μέρος της Τούμπας, εγώ έτρεξα και ασχολήθηκα με το κλειστό του Φίνικα. Ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτά τα δύο γήπεδα δείχνουν την οικοκυρωσύνη των ανθρώπων του, της Θεσσαλονίκης, που έχει αποκτήσει τέτοιες αθλητικές υποδομές, αλλά νομίζω είναι πλέον η ώρα, ο χρόνος, πολλά χρόνια μετά, δηλαδή 61 χρόνια μετά, το γήπεδο της Τούμπας να αποκτήσει μια άλλη εικόνα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει μείνει πίσω η προσπάθεια αυτή. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που το χειρίζονται προχωράνε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση του ειδικού, μέσα στο πλαίσιο του ειδικού χωρικού σχεδίου, δηλαδή για την τελική έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη, στην οποία συνένεσε βέβαια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα τρέχουν και θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί με βάση βέβαια και την θέληση και τη δέσμευση του μεγαλομεταούχου του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι εκείνος που θα χρηματοδοτήσει αυτό το πολύ δαπανηρό project. Σε αυτή τη φάση, Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο ζήτημα που επαφίεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή είμαστε σε μια φάση που είναι θέμα της πολιτείας και της κεντρικής εξουσίας? Νομίζω ότι είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, ξέρετε, από διάφορες μελέτες που πρέπει να γίνουν, από πολλά πηγενέλα, από επιτροπές, από διαδικασίες. Να το ειδικό αντίστοιχο χωρικό σχέδιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξέρετε, είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από το αντίστοιχο του γηπέδου της Τούμπας. Πριν από λίγες μέρες πέρασε ένα άλλο πολύ σημαντικό στάδιο. Θέλει να περάσουν αυτές οι διαδικασίες, που από τη μια πλευρά βέβαια είναι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το team του ΠΑΟΚ που τα δουλεύει, τα επεξεργάζεται. Και προφανώς ό,τι έρχεται στην πολιτεία, ό,τι έρχεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται με πολύ θετικό πνεύμα. Δεν έχουμε κολυσιεργήσει σε τίποτα. Κανένας προφανώς, όχι ο Δήμος, αλλά ούτε και η πολιτεία, πόσο γνωρίζω μέχρι στιγμής. Επικαλούμε λίγο την ιδιότητα σας ως μηχανικός. Εντάξει, η έκταση δεν είναι μεγάλη. Είναι μέσα ακριβώς στον αστικό ιστό. Εντάξει, όλοι ξέρουμε που είναι χτισμένη η Τούμπα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ένα καινούριο γήπεδο, εάν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και φυσικά η χρηματοδότηση, γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή να υπάρξει ένα γήπεδο 35.000 θέσεων, με υπόγειο πάρκινγκ, με εμπορικά καταστήματα. Νομίζω είναι εφικτά όλα αυτά, δεν είναι. Παρότι ξαναλέω, ο χώρος δεν είναι και πολύ μεγάλος ο διαθέσιμος. Έχει περιγραφεί λίγο πολύ το γήπεδο και εγώ έχω μιλήσει γι' αυτό. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, θα υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ κάποιων εκατοντάδων θέσεων, θα υπάρχουν χρήσεις, κάποια εμπορικά καταστήματα, φυσιοθεραπευτήρια, ίσως και κοιτώνες για κάποιους νεαρότερους αθλητές. Θα είναι ένα γήπεδο κάπου εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις που είπατε. Οι δυνατότητες χωροθέτησής του είναι πολύ συγκεκριμένες μέσα σε εκείνο το οικόπεδο, το οποίο δεν είναι και μικρό. Και σε κάποια έτσι λογική που υπάρχει ότι τα γήπεδα, τα καινούργια γήπεδα δεν γίνονται στον αστικό ιστό της πόλης. Εγώ διαφωνώ, είναι πολλές μεγάλες ομάδες που έχουν αναπλάσει τα γήπεδά τους. Ξέρετε και εσείς φαντάζομαι πολλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Αγγλία. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε πάει. Της Bilbao νομίζω και της Tottenham, ειδικά της Tottenham που είναι πιο αστικός ιστός δεν γίνεται. Είναι ενδεικτικά. Ακριβώς. Είμαι και στην Τσέλσι που είχαμε πάει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς έτσι ήταν. Δηλαδή θυμάμαι βγήκαμε από το γήπεδο της Τσέλσι και πέσαμε πάνω σε ένα ξενοδοχείο, ήταν ένα Hilton, δηλαδή καταλάβατε είναι μέσα σε αστικό ιστό. Είναι ότι πλέον θα εξυπηρετείτε πολύ εύκολα και από το μετρό, από τη στάση Παπάθη θα είναι πολύ εύκολο κάποιος από όλη τη Θεσσαλονίκη να πάει και να περπατήσει λίγες εκατοντάδες μέτρα για να πάει στο γήπεδο. Νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να έχει κάποια αντίρρηση γι' αυτό. Συν ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική αναβάθμιση της περιοχής της Τούμπας, στην οποία έχει πολύ καιρό να γίνει κάποιο έργο πνοής. Εμείς ίσως θα γνωρίζετε ότι προχωράμε την ανάπλαση των στάβλων του Παπάφη, που είναι λίγες εκατοντάδες μέτρα από το γήπεδο της Τούμπας, που θα γίνει εκεί ένα πολιτιστικό, πολυμορφικό κέντρο.
θα είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό για την ανάπλαση της Τούμπας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα δύο project θα τρέξουν λίγο πολύ μαζί. Μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια η Τούμπα θα είναι τυχερή να έχει την εξέλιξη αυτών των δύο μεγάλων project. Κύριε Δημάρχη, μια που μιλάμε για γήπεδο εντός του αστικού ιστού, είναι και το γήπεδο του Άρη. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, με την προηγούμενη διοίκηση είχαν γίνει κάποιες επαφές σε σχέση με το πάρκο που είναι πίσω από το Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο ο ερασιτέχνης Άρης και βέβαια κατ' επέκταση και η ΠΑΕ θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σε μια πιθανή ανάπλαση του όλου του χώρου εκεί και ως χώρο πάρκινγκ, γιατί είναι κάτι που επιβάλλεται κιόλας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή προβλεπόμενος χώρος. Το πάρκινγκ βέβαια είναι ένα πρόβλημα σχεδόν για όλα τα ελληνικά γήπεδα, με εξαίρεση ενδεχομένως το ΆΚΑ ή το Καραϊσκάκης. Υπάρχει εκεί ένα ζήτημα, υπάρχουν κάποια αιτήματα. Η προηγούμενη διοίκηση, αν θυμάμαι καλά, είχε κάποια ζητήματα ότι είναι χώρος πρασίνου, είχε χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με το όλο θέμα και την προσπάθεια που κάνει ο Άρης. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει στο γήπεδο. Από μικρός έχω συνηθίσει Κυριακές, Σάββατα να πηγαίνω στο γήπεδο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει και από τον Άρη ένα συγκεκριμένο project. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά θα βοηθήσουμε όπου μπορούμε στην παραχώρηση όποιων ελεύθερων χώρων για τη διαμόρφωση ενός πάρκινγκ. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι και οι σκέψεις που γίνονται και από την πλευρά του Άρη για την ανάπλαση του Χαριλάου, και αυτές πρέπει να προχωρήσουν. Και το γήπεδο Χαριλάου και αυτό είναι ένα παλιό γήπεδο και αυτό πρέπει να ανακαινιστεί. Όπως επίσης βέβαια να σας πω ότι και όταν με το καλό τελειώσει το μετρό, που και αυτό πρέπει επιτέλους να τελειώσει και να πιέσουμε, από το σταθμό της Νέας Ελβετίας θα εξυπηρετείται και το γήπεδο του Άρη. Ξέρετε, αυτή η λογική να πηγαίνουμε όλοι στα γήπεδα με το γιο ταχύ μας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ναι. Οπότε και το γήπεδο της Τούμπας από το σταθμό Παπάφη, αλλά και το γήπεδο του Άρη από το σταθμό της Νέας Ελβετίας θα μπορεί να εξυπηρετείται, για να μην χρειάζεται να πηγαίνουν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία προφανώς σε μεγάλα γήπεδα της τάξης των 20-30 χιλιάδων θεατών, όπως είπατε, προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνουν όλοι με τα γιο ταχύ τους. Όπως επίσης και με ένα καλύτερο άστρο, το οποίο και αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε στην πόλη μας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους θεατές που πηγαίνουν στο γήπεδο. Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ οι ομάδες της πόλης μας σε λίγα χρόνια να πηγαίνουν σε σύγχρονα γήπεδα, με σύγχρονα μέσα, χωρίς να ταλαιπωρούνται και να βλέπουν, αν θέλετε, και ωραίες ομάδες. Είμαι ένας οπαδός της λογικής ότι τα μεγάλα γήπεδα, οι καλές υποδομές, διαμορφώνουν και τις μεγάλες ομάδες, αλλά από την άλλη πλευρά διαμορφώνουν και ένα τελείως διαφορετικό οπαδικό συνέστημα. Ξέρετε, όταν πηγαίνετε σε ένα σύγχρονο, καθαρό, ωραίο γήπεδο, αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα σαλόνι και σου βγάζει μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα και μια τελείως διαφορετική διάθεση. Και όταν πηγαίνεις στο γήπεδο για να φας, να πας με την οικογένειά σου, να πιεις ένα αναψυκτικό, να ευχαριστηθείς τον χρόνο, να νιώσεις δηλαδή ότι είσαι άνθρωπος που πηγαίνει να δει ένα θέαμα και όχι ένας που πηγαίνει να ταλαιπωρηθεί, βγαίνει και τελείως διαφορετική και φιλαθλία, αν θέλετε, και οπαδική συμπεριφορά. Αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε πολύ καλά για να έχουμε τα αποτελέσματα που φαντάζομαι όλοι θέλουμε. Μια που είπατε για το μετρό, χρονοδιάγραμμα έχουμε? Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ακούω γέλια βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για το μετρό αρχιολογείται, νομίζω, φαντάζομαι, την αρχή. Λοιπόν, υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού για τον Απρίλιο του 2023 και όλοι οι αρμόδιοι όταν μιλούν γι' αυτό, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν έχει άποψη, παρότι γνωρίζω πολύ, πολύ καλά το θέμα του μετρό, αλλά δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς το deadline αυτό, δηλαδή ως προς το τέλος ότι το 2023 θα έχουμε μετρό. Φροντίζουμε και εμείς, και εγώ προσωπικά, ξέρετε και την άποψη μου για το σταθμό της Βενιζέλου, που ήταν το αγκάθι μέχρι στιγμής για την ολοκλήρωση του μετρό, να τρέξει ώστε το 2023 να έχουμε το μετρό και αυτές τις δύο στάσεις οποίες αναφέρθηκα, αλλά και οι 13 συν τις 5 στάσεις, 5 στάσεις είναι στην Καλαμαριά, που θα εξυπηρετούν την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη, ίσως δεν το έχουμε αντιληφθεί, θα είναι μια άλλη πόλη με το μετρό. Και απορώ για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ και τι έγινε, δεν το χρειαζόμαστε, ή και τι έγινε άλλο ένας χρόνος ακόμα χωρίς μετρό. Όχι, είναι απαραίτητο, δεν τίθεται
καμιά συζήτηση επ' αυτού. Και εδώ που φτάσαμε είναι μονόδρομος. Δηλαδή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τελειωμένη, οι σύραγγες είναι τελειωμένες, σχεδόν όλοι οι σταθμοί είναι σε τελικό στάδιο, πλην ενός δύο σταθμών. Ήδη έχουν έρθει σειρμοί οι οποίοι κάνουν γίνονται με αυτά κάποιες δοκιμές στο αμαξοστάσιο. Είναι εξαιρετικά προχωρημένοι. Αν δεν είχαμε το πρόβλημα του σταθμού Βενιζέλου, θα είχαμε τελείως διαφορετική συζήτηση. Κανένας δεν χαμογελούσε ή γελούσε σκοπτικά για το θέμα του μετρό. Αν δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τα χρόνια με το σταθμό της Βενιζέλου, δεν θέλω να την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε και την άποψή μου. Αλλά αυτή τη στιγμή θα μετρούσαμε μήνες. Ενώ τώρα μετράμε ακόμα χρόνια, δυστυχώς. Να σας ρωτήσω κάτι που έχω απορία, μισό λεπτό Στέργιο. Είναι άσχετη με το όλο αντικείμενο, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλων των Δήμων στην Ελλάδα, με αυτό το νέο σύστημα που υπήρξε για το πόσους συμβούλους βγάζει κάθε παράταξη κτλ. Πώς σας έχει δυσκολέψει στην καθημερινότητά σας αυτό, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό με τις προηγούμενες εκλογές. Έβγαινε η πλειοψηφία, περνούσε τα θέματα τα οποία ήθελε να αποφάσει στο πρόγραμμα το οποίο είχε. Τώρα εσείς έχετε βγάλει ένα πρόγραμμα, έχετε μια συγκεκριμένη άποψη, οτιδήποτε άλλο. Πόσο σας δυσκολεύει στην καθημερινότητά σας αυτό το σύστημα το καινούριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με λιγότερους συμβούλους από τη, θεωρητικά από την αντιπολίτευση? Το θέσατε πολύ σωστά. Μεταπολιτευτικά, δηλαδή από το 1974 και μετά, υπήρχε μια σταθερά στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, εκλογές είχαμε κάθε ένα χρόνο, κάθε τρία χρόνια, κάθε δύο χρόνια, τα ξέρετε λίγο πολύ αυτά. Να, υπήρχε μια σταθερά. Ανά τέσσερα χρόνια είχαμε δημοτικές εκλογές. Έβγαινε ένας δήμαρχος, συνήθως με την μεγάλη πλειοψηφία, πρώτη, δεύτερη Κυριακή, είχε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυβερνούσε, διοικούσε για τέσσερα χρόνια χωρίς πρόβλημα. Κοντά σε όλα τα άλλα που είχαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε και ανατροπή αυτού του πράγματος που είπε μια σταθερά είχαμε και αυτή να την φέρουμε σε δυσκολίες. Ευτυχώς από το καλοκαίρι και μετά υπήρξαν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το πλαίσιο, και από την άλλη πλευρά μπορώ να σας πω και εγώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το καλοκαίρι και μετά διαμορφώθηκε μια ευρεία πλειοψηφία, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα σε ψηφοφορίες. Υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη ευρεία συμμαχία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στη διοίκηση. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι από πολλές παρατάξεις. Και ξέρετε, τα προβλήματα σε ένα Δήμο δεν έχουν χρώμα πολιτικό. Τα σκουπίδια, η δημοτική αστυνομία, η παιδική σταθμή, το πράσινο, όλα αυτά που λέτε, τα κυκλοφοριακά θέματα, δεν έχουν να κάνουν με το ποια παράταξη βρίσκεσαι, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς την πόλη και το πόσο αφοσιωμένος είσαι στο να λυθούν τα προβλήματα της πόλης. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν πολλοί που έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις και μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καν τέτοιο πρόβλημα. Άρα είναι θετικό για την πόλη, γιατί διαβάζω σε πολλούς δήμους, ακόμα και σημαντικότατα πράγματα για την ευκολία των πολιτών, πάει κόντρα η αντιπολίτευση σε πολλούς δήμους, γιατί είναι αντιπολίτευση, έτσι. Και είναι ένα θέμα αυτό, το να προχωράνε πολλά πράγματα και να γίνεται ευκολότερη η ζωή των πολιτών. Και με αυτό το σύστημα νομίζω γίνεται δυσκολότερη. Πρέπει κάποια στιγμή να το δείτε όσοι ασχολείστε έτσι με την πολιτική, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε φυσικά σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πρόβλημα που το εντοπίζω καθημερινά διαβάζοντας πολλά τέτοια ζητήματα. Με δήμους που είναι μεν ο δήμαρχος, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία και δεν μπορεί να περάσει ούτε το πιο απλό πράγμα για να μαζεύονται τα σκουπίδια, παράδειγμα, σε κάποιο δήμο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση. Ευτυχώς το Δήμο Θεσσαλονίκης πολύ γρήγορα λύθηκε, δηλαδή πριν αναλάβει η δική μου διοίκηση τα θέματα αυτά είχαν λυθεί. Υπάρχει μια εξαιρετικά ομοιογενής διοίκηση και ένα Δημοτικό Συμβούλιο που, εντάξει, ακούγονται φωνές, καλό είναι και να ακούγονται κάποιες τέτοιες αντιπολιτευτικές φωνές, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία που είναι αφοσιωμένη στην επίλυση των προβλημάτων, των ουσιαστικών προβλημάτων της Θεσσαλονίκης. Λίγο πολύ τα είπαμε αυτά και στην κουβέντα μας. Ξεκίνησα από τον κορονοϊό και τα αθλητικά, αλλά είπαμε λίγο πολύ το κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, την ποιότητα ζωής. Εκεί πέρα, ξέρετε, θέλει το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά και αφοσίωση στο αποτέλεσμα στο οποίο πρέπει να έρθουμε, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μείνει σε πολλά πράγματα πολύ πίσω. Μια τελευταία ερώτηση, Δήμαρχε, να μην σας καθυστερούμε άλλο από τον χρόνο σας. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό και να μπορούμε να πούμε στον κόσμο
ότι μόλις περάσει αυτή η μπόρα του κορονοϊού και μόλις έρθει ο Σεπτέμβριος, γιατί το καλοκαίρι εντάξει η πόλη ανασένει λίγο, φεύγουν οι φοιτητές, αρκετός κόσμος πάει διακοπές. Από το Σεπτέμβριο μπορεί ο κόσμος να ευελπιστεί ότι η μετακίνησή του θα είναι με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια μέσω του ΟΑΣΔ, γιατί είναι ένα ζήτημα τεράστιο για μένα και για χιλιάδες κόσμου που πραγματικά είναι η κατάσταση ανυπόφορη. Τουλάχιστον πριν τον κορονοϊό υπήρξε ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου για πολλούς μήνες. Έχει γίνει κάτι και υπάρχει κάτι χειροπιαστό από Αύγουστο, Σεπτέμβριο, να μπορεί λίγο ο κόσμος να αισθάνεται πιο αξιοπρεπής. Αυτό είναι, το θέτε πολύ σωστά, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης, οι μετακινήσεις, οι μεταφορές. Το μετρό βλέπουμε ότι θα κάνει αρκετό καιρό μέχρι να ξεκινήσει. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι, γιατί συμμετέχω και ως δήμαρχος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΔ, ότι έχει γίνει πολλή δουλειά. Έχει κλείσει ήδη αυτή η συμφωνία με τα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ βέβαια έχουν αναλάβει τις γραμμές εκτός Θεσσαλονίκης, προς Σύνδο, προς τον νομό Θεσσαλονίκης και όχι μέσα στην πόλη. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλά αυτοκίνητα τα έφερε, πολλά οχήματα τα έφερε μέσα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Αλλά τρέχει αυτή τη στιγμή και ο διαγωνισμός για τη μίσθωση κάποιων μεταχειρισμένων καινούριων λεωφορείων, δηλαδή καινούριων στον ΟΑΣ, που ακριβώς εκεί που το θέτεται τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια διαφορετική εικόνα παράλληλα με τη συντήρηση όποιων οχημάτων. Αυτή η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη και όταν αρχίζει και ο κόσμος και κυκλοφορεί πάλι με το καλό μαζικά με τα λεωφορεία, θέλω να πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη. Μακάρι. Δήμαρχε, έχω ένα μήνυμα από ακροατή που λέει, Δήμαρχε, τιμούμε την προσπάθειά σας για όλα τα σωματεία. Με τον Ηρακλή, ποια είναι η επικοινωνία σας, η συνεργασία σας? Εγώ προσθέτω ως σχόλιο ότι εξ όσων γνωρίζω είναι πολύ καλά και πιθανό να κληθείτε να βοηθήσετε και ως Δήμος στο επικείμενο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση γι' αυτό. Όπου χρειαστεί βοηθούμε και είναι και πολλά πράγματα, ξέρετε, τα οποία δεν λέγονται και δημόσια. Γνωρίζω τις δυσκολίες του Γυμναστικού Συλλόγου του ΓΣ Ηρακλής, γνωρίζω τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και κάνουμε όποιες προσπάθειες και με πολλούς συναδέρφους μου και με τον κύριο Λεκάκη που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού και με τον Μάκη τον Κυριζίδη, ο οποίος είναι κυρακλειδέας κιόλας, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα προβλήματα, πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα του Ηρακλή. Αλλά ξέρετε, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνουν από πολύ ψηλά παρεμβάσεις. Εμείς αυτά που κάνουμε είναι ασπιρίνες, από εκεί και μετά όλη αυτή η κατάσταση, έτσι ώστε να βγει υγιής ο Ηρακλής για να μπορέσει να ανασάνει, δηλαδή να βγάλει το κεφάλι του έξω από το νερό που συνέχεια είναι μέσα. Χρειάζεται παρέμβαση νομοθετική, χρειάζεται να γίνουν όλα αυτά, τα οποία πραγματικά θα τον κάνουν πάλι την ομάδα που όλοι θέλουμε να είναι. Εγώ πιστεύω, είπατε πολύ σωστά, είμαι ΠΑΟΚτσής, τον πατέρα μου ξεκινάει αυτή η ιστορία, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι υγεία για την πόλη μας να υπάρχουν ισχυρές ομάδες και η κάθε μία από αυτές να φέρνει το χρώμα που χρειάζεται στην πόλη, γιατί μια πόλη είναι σημαντική όταν έχει και ανταγωνιστικές ομάδες οι οποίες προβάλλουν την πόλη στον αθλητικό τομέα. Οπότε το χρόνο που το μπάσκετ θα παίζει Ευρώπη έχετε ένα διαρκείας ανοιχτό από τώρα. Με τα χαράς βεβαίως. Να δούμε και τι θα γίνει μεταξύ μας τώρα και θα γίνει και με την βαθμολογία. Έτσι όπως σταμάτησαν, ελπίζω να έχουμε καλή κατάληξη και για τις άλλες δύο ομάδες. Σωστά. Οι οποίες φέτος δεν μας τα πήγαν καθόλου καλά στο μπάσκετ. Έτσι, δύο ομάδες που τις βλέπαμε ανάποδα στα δικά μου τα χρόνια, ξέρετε, τις βλέπαμε τελείως ανάποδα. Το πρωτάθλημα το βλέπαμε αντεστραμμένο. Φτάσαμε στο σημείο να το γυρίσουμε ανάποδα. Είναι μια ευκαιρία να βρουν λύσεις πάντως, έχω την εντύπωση, αυτή η κρίση του κορονοϊού. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, καλώς ή κακώς, να ανασκουμπωθούν λίγο και να βρεθούν λύσεις. Και νομίζω θα το κάνουν. Εγώ είμαι εδώ και πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε όποιες τέτοιες λύσεις. Βέβαια, αυτά δεν είναι θέματα μόνο του Δημάρχου. Αλλά την άλλη πλευρά, σαν άνθρωπος του αθλητισμού και όχι μόνο ως δήμαρχος, πολύ ευχαρίστως και εγώ με όποιες δυνάμεις έχω, όποιες ιδέες μπορεί να έχω, ευχαρίστως να βοηθήσω. Αλλά απολώ τις μέρες του παλέντες σας πολύ, Δήμαρχε, που δίναμε αγώνες για το πρωτάθλημα. Μακάρι η επόμενη κουβέντα να γίνει από κοντά, να είμαστε όλοι στο στούντιο. Αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε αφήσει τον κορονοϊό πίσω, να μην είμαστε σε γραφεία και σε σπίτια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας επίσης.